ο Άγιος Παΐσιος μέσα στα πάρα πολλά που είπε και μας προετοίμασε για αυτήν την νέα εποχή που ήδη ζούμε, ως επίσης και ένας Κύπριος εδώ από τα μέρη αυτά που τον εμνημόνευσε σήμερα ο Πάτερ Νεκτάριος, μεγάλος Άγιος που δεν έχει επίσημα Άγιο καταταχθεί, αλλά στον ουρανό είναι μετά των Αγίων και μας το λένε άνθρωποι που βλέπουν τα ουράνια, ο πατήρ Σάββας Αχιλλέος. Εάν παρακολουθείτε τις τοποθετήσεις, τις ομιλίες είτε του Οσίου Πατρόσιμος Σάββα Αχιλλέος, είτε και τα βιβλία τα οποία ξέδωσε η σουρωτή του μεγάλου αυτού Αγίου της εποχής μας, του Αγίου Παϊσίου, είναι περιττόνο μόρφου να μιλήσει. Απλά επαναλαμβάνω εγώ τα λόγια των Αγίων. Αποφεύγω να λέω δικά μου πράγματα, γιατί έχω δώσει υπόσχεση γι' αυτόν στον γέροντά μας, τον Άγιον Ιάκωβο, τον Ενεβία, που μου είπε κάποτε, μετά τα 50 θα σε ρωτούν, θα πρέπει να μιλάς, να κηρύττεις, αλλά να μην λες δικά σου πράγματα. Και σε αυτήν λοιπόν την ερώτηση, η απάντησή μας είναι τα λόγια και οι νουθεσίες των Αγίων Πατέρων. Ο Άγιος Παΐσιος είπε, λίγον πριν να ξεσπάσει ο μεγάλος πόλεμος, που δεν έχει σχέση με κανέναν πόλεμο που ζήσαμε ως τώρα, θα φέρουν, λέει, μία ταυτότητα η οποία θα είναι προχάραγμα. Δηλαδή, θέλουν να μας εκπαιδεύσουν σε μία ηλεκτρονική δικτατορία. Ήδη, όσο και να μας φαίνεται παράδοξο και να την έτσι να μας προκαλεί μια αμηχανία ή και εκνευρισμό, ήδη όλοι μας από τη στιγμή που κρατούμε έναν κινητό τηλέφωνο έχουμε εισέλθει στη δική του τροχιά. Η δικτατορία πλέον έχει εισέλθει στο σώμα μας με την έννοια ότι κρατούμε όλοι έναν κινητό. Άρα μας εντοπίζουν. Το ζήτημα είναι, ο Άγιος είπε το εξής, η πιστή, λέει, μην τρέξετε σαν παλαβή επειδή είναι μια νέα τεχνολογία, μοντέρνα, εξυπηρετική, έτσι θα το παρουσιάσουν. Μάλιστα προχτές διέβαζα ότι για την Κύπρο ειδικά αυτός που είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ανάλαβε την έκδοση αυτής της ηλεκτρονικής ταυτότητας και επιπλέον της ηλεκτρονικής υπογραφής. Είπε, μα είναι κρίμα, λέει, έχει κόσμο φτωχών. Γιατί να παραδώσουν 50 ευρώ και έπεισα το κράτος να αναλάβει το κόστος το ίδιο. Δηλαδή έχουμε και φιλανθρωπία. Μεγαλόψυχους ανθρώπους. Τελικά μεγαλόψυχους δικτάτορες. Εκολαπτώμενους δικτάτορες. Διότι όταν έχεις μια δυνατότητα, εν καιρό θα την χρησιμοποιήσεις. Τώρα ο Άγιος Παΐσιος είπε, μην τρέξετε οι πιστοί. Αφήστε, λέει, να περάσουν ορισμένοι μήνες. Και μέσα σε αυτούς τους μήνες θα ξεσπάσει αυτόν τον μεγάλο κακό που λέγεται Παγκόσμιος Πόλεμος και όλα πλέον θα καθυλωθούν. Όλα θα καθυλωθούν. Οπότε προσωπικά δεν συνιστώ σε κανέναν που έχει σχέση μαζί μου να πάρει αυτήν την ταυτότητα. Αλλά αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Η επίσημη ιεραρχία, και λέω ιεραρχία γιατί δεν πρέπει να ταυτίζετε εσείς την Εκκλησία, το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, με την εκάστοτε ιεραρχία. Η ιεραρχία μπορεί να κάνει λάθη. Όπως έχουν γίνει και σε μεγάλες συνόδους λάθη. Και αυτές οι σύνοδοι, 300 αρχιερείς, δεν ονομάστηκαν ποτέ οικουμενικές. Η δεύτερη οικουμενική σύνοδος ήταν μια επαρχιακή σύνοδος,
της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Είπεν τόσο σημαντικά πράγματα, ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Σονίσης, ο αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου, και τα δύο τελευταία του πιστεύω που λέμε, είναι από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Εκ των υστέρων, όταν έγινε Τρίτη, είπαν η Επαρχιακή Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης να θεωρηθεί Δεύτερη Οικουμενική. Το λέω αυτό για να δούμε ότι ακόμα και οι σύνοδοι κρίνονται. Και εμείς εν συνόδων μπορεί να πάρουμε και λάθος απόφαση. Να το έχετε υπόψη σας. Όπως έγινε στη Φεράρα, Φλωρεντία. Εκεί ένα-δυο μόνο δεν υπέγραψαν. Ο ένας εξ αυτών, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός. Τελικά ποιος επεκράτησε. Επεκράτησε ο Άγιος, όχι οι έχοντες εξουσία. Ο Άγιος Επίσκοπος επεκράτησε μέσα στον χρόνο. Λοιπόν, σας το λέω αυτόν, γιατί δεν ξέρουμε η ιεραρχία, είτε εν Κύπρο είτε εν Ελλάδη, τι αποφάσεις θα πάρει. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να τρέξει κανείς να, όχι να φακελωθεί. Ήδη είμαστε ψηλά, χαμηλά φακελωμένοι. Το μεγάλο φακέλωμα στην Οικουμένη, όχι μόνο στην Κύπρο, όχι μόνο στην Ορθοδοξία, έγινε, αγαπητοί μου, με τον πόλη, με το εμβόλιο. Με το εμβόλιο. Άρα, γνωρίζει η διεύθυνση των πέντε, αυτών δηλαδή που διευθύνουν τον πλανήτη. Λοιπόν, και ποιοι έχουν εμβολιαστεί και τι ασθένειες έχουν και τι νοοτροπίες έχουν και αντρών εις το αρχονταρίκι πρωινών του Αγίου Αβακού. Δεν τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, παρακολουθούν, παιδί μου, έχει άνθρωπον εδώ που διευθύνει δορυφόρους, μπορεί να σου εξηγήσει καλύτερα από μένα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτό που τους ενδιαφέρει τώρα και προωθούν αυτόν το και την καινούργια ταυτότητα, νομίζω είναι το φορολογικό. Γι' αυτόν θα συνδέσουν τη λήψη της ταυτότητας με το πλαστικό, με το ηλεκτρονικό χρήμα. Δηλαδή θα καταργηθεί το χρήμα. Τώρα τον Ιούνιο, ήδη πιθανολογούν, ήδη αυτοί που έχουν τους τα σχέδια, διότι έχει σχέδια και ο Θεός, δεν έχει μόνο οι άνθρωποι. Μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέχρι το τέλος του χρόνου, ένα σημαντικό γεγονός που θα είμαστε μάρτυρες, θα είναι η σταδιακή, ρυθμιζόμενη από ψηλά, πτώχευση της Αμερικής. Της Αμερικής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι αλυσιδωτές αντιδράσεις θα υπάρχουν σε όλα τα προϊόντα αφού έχουμε παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Έχουμε παγκοσμιοποίηση της πληροφορίας. Έχουμε παγκοσμιοποίηση των φαρμάκων. Τώρα έχουμε παγκοσμιοποίηση των εμβολίων, είναι και της παγκοσμιοποίησης των επιδημιών. Αντιλαμβάνεστε ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία έρχεται και σε εμάς. Και αν πάρετε αυτήν την ταυτότητα, δεν σημαίνει ότι επήρετε τον Αντίχριστο μέσα σας, αλλά σημαίνει ότι συνηθίζετε εσείς και η οικογένειά σας και ιδιαίτερως τα παιδιά σας. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά γίνονται για μας, ενώ για μας τους πάνω από 40. Γίνονται για όσους είναι κάτω από τα 40. Για να συνηθίσουν σε μία όχι απλά αντίχριστη εποχή και κοινωνία, μια εποχή η οποία θα κηρύξει το θάνατο του Χριστού. Αυτό είναι που θέλει. Και να δοξάσουν αυτοί που θα ακολουθήσουν την αντίχριστη εποχή έναν άλλον δυνατόν θεόν, που είναι βεβαίως για αυτούς ο Ιωσπόρος, ο διάβολος. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε σε αυτήν την στιγμή που κάποτε
κάποιες από τις γενιές τις επόμενες θα φτάσουν. Έχουμε δρομολόγιο, αυτοί ετοιμάζουν το δρομολόγιο για να συνηθίσουμε. Και ιδιαιτέρως για να συνηθίσουμε μέσα από την τεχνολογία, τη διατροφή, βλέπετε μέχρι που μας προετοιμάζουν, τάχα μου, ελυπηθήκαν το περιβάλλον, αυτοί που το κατέστρεψαν το περιβάλλον, και το δηλητηριάζουν και μας τι μας εισηγούνται για να μην τρώμε κρέας, οδυνό, να σφάξουμε όλα τα βόδια της Ιρλανδίας, λοιπόν, και να μας αλέθουν τις κατσαρίδες να τις τρώμε από πάνω, σαν, έτσι, σαν τσίς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν σχέδιο για πολλά πράγματα της ζωής μας. Ο Θεός να φωτίσει τον καθένα. Και ξέρετε, η εμπειρία μου, η πικρή εμπειρία μου, αλλά και η δοξαστική εμπειρία της καρδίας μου κατά τα 3 χρόνια αντίστασης απέναντι στο εμβόλιο, ξέρεις τον εντοπορισμά μου, όσες ομιλίες Πάτερ με όφητε και να θέλεις κάμε. Άμα έρθει η ώρα της φοβέρας, λίγοι θα σε ακούσουν. Ακούσετε αυτό. Όταν έρθει η ώρα που θα φοβηθείς και θα σκεφτείς τη δουλειά σου, το παρά σου, τα ταξιδάκια σου, το κόφι σου, τα φάρμακα σου, τα νοσοκομεία σου, που να πρέπει να έχεις πας, καλά το είπα κυρία, ναι. Λοιπόν, τότε πολύ λίγοι είναι που ακούν τον περίεργο δεσπότη του Μόρφη. Πάρα πολύ λίγοι. Και το ζήτημα είναι μόνο να μην πολιαστώ ή να μην πιάσω την ταυτότητα. Νομίζω να είναι εκεί όλη η υπόθεση. Η υπόθεση είναι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμετα. Να εμπιστεύομαι το Χριστό ότι θα μου κόψουν τον μισθό και θα μου στείλει τα αναγκαία προς το ζήν. Και στην ανάγκη, είπε και ο Χωριανός μου προηγουμένως, και να πεθάνω από την πείνα. Για σένα, Χριστέ. Συγγνώμη, εάν ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος εσκέφτουντας σαν εμάς, σήμερα δεν θα ψεξέρε κανένας. Δεν θα ήταν μάρτυρες. Δεν θα ήταν μάρτυρες. Και του είπαν του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου, Γεώργιε, Δημήτριε, είστε οι εκλεκτοί αξιωματικοί του Διοκλητιανού. Θα σας κάνουμε στρατιλάτες. Φτάνει να αρνηθείτε την πίστη της μάνας σας. Όχι, είπε ο Γεώργιος. Να με σκοτώσετε, να με βασανίσετε, να... Εγώ τον Χριστό δεν τον αρνούμε. Σταδιακά, σταδιακά μας οδηγούν σε μία εποχή που θα ξεκαθαρίσουν οι χριστιανοί που θέλουν τον Χριστό να είναι η ζωή τους. Όχι απλά το καταφύγιο μας όταν πονέσω το πόδι μου, όταν είναι να πιάσω καρκίνο, να με κάνει καλά. Αυτά καλά είναι. Έχουμε και Αγίους Ιαματικούς, σαν το σήμερο εορτάζοντα τον Λουκά της Κρυμαίας. Αλλά ο Λουκάς της Κρυμαίας, αν δεν ήταν ομολογητής, αν δεν πήγαινε εξορίες για την πίστη του, έθελε να γίνει Άγιος επειδή ήταν καλός γιατρός. Είναι η πίστη του που τον έκαμε Άγιο. Είναι η ιατρική του. Αυτά. Άρα να έχουμε έννοια την πίστη μας. Ό,τι πειράζει την πίστη μας, μακριά.